Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, εκ μέρους του Συλλόγου Μικρών Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης, χαιρετίζουμε τη σημερινή μεγάλη συγκέντρωση. Ξέρουμε τι θα ακούσουμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Λόγια παρηγοριάς για τους μικρούς επαγγελματίες που τους χτυπάει η κρίση. Αλλά κανένα ουσιαστικό μέτρο ανακούφισης. Μόνο αναβολές πληροφών, χωρίς να εξηγεί φυσικά πού θα βρούμε τα λεφτά στο τέλος του χρόνου για να πληρώσουμε τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ενός έτους. Καλούμε κάθε έμπορο, κάθε αυτοαπασχολούμενο να μην τους έχει εμπιστοσύνη. Η στήριξη της κυβέρνησης προς τις μικρές επιχειρήσεις έμεινε στα λόγια και στις διαφημίσεις των μέσων ενημέρωσης. Αφού η πλειοψηφία των μικρών αυτοαπασχολούμενων εμπόρων και επαγγελματιών κλείθηκε να αντιμετωπίσει το lockdown με το επίδομα των 800 ευρώ για 45 ημέρες και με την αναδουλειά το υπόλοιπο διάστημα έως σήμερα να έχει χτυπήσει κόκκινο. Σε συνδυασμό με την αναστολή των υποχρεώσεων σε ταμεία και τράπεζες για μερικούς μήνες που απλώς μετέδεσαν το πρόβλημα και δεν μας ανακουφίζουν ουσιαστικά. Και μια σειρά χρηματοδοτήσεων που λόγω των προϋποθέσεων που βάζουν αποκλείουν όλους αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη και δίνουν ζεστό χρήμα σε μεγάλες και δυναμικές επιχειρήσεις και μόνο. Και όταν έρχεται η κουβέντα στις δικές μας ανάγκες, τότε η οικονομία δεν αντέχει. Το ταμείο είναι μείον, μας λέει η κυβέρνηση, όταν διεκδικούμε την επανένταξή μας στο αφορολόγητο, τη διαγραφή χρεών, τόκων και προστήμων, την απαλλαγή από τις ασφαλιστικές μας εισφορές για όσο διάστημα ήμασταν κλειστοί. Χωρίς να χάσουμε βέβαια ασφαλιστικά δικαιώματα. Όμως, μόνο αν πάρθουν τέτοιου είδους μέτρα θα μπορέσουμε να ελαφρυνθούμε πραγματικά. Αρνούμαστε να πληρώσουμε ξανά τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων. Φυσικά, έχουν ακούραστους βοηθούς και προτεργάτες όλους τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές της ΓΕΣΕΒΕ και των επιμελητηρίων των τοπικών μας ομοσπονδιών, που με την τακτική του εφησυχασμού, της αναμονής των κοινωνικών διαλόγων και την κατασυκοφάντηση των αγώνων έχουν φέρει το κίνημα των αυτοαπασχολούμενων σε αδράνεια. Δεν θα τους περάσει όμως. Η πανελλαδική συνδιάσκεψη δεκάδων σωματείων και ομοσπονδιών αυτοαπασχολούμενων στην Αθήνα από την Όφσα, μία πρώτη σύσκεψη σωματείων που έγινε στη Θεσσαλονίκη, δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να διεκδικήσουμε δυναμικά μία σειρά μέτρων που θα ανακουφίσουν τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Συλλογικά, μαζικά, στον οργανωμένο αγώνα, σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους. Όλους εκείνους που δεν βολεύονται με τη λογική του «δεν αλλάζει τίποτα». Αυτός ο αγώνας μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Να γιγαντώσουμε την οργανωμένη, την πειθαρχημένη απειθαρχία στη βαρβαρότητα του συστήματος της εκμετάλλευσης.